Είναι εντυπωσιακό με τι άνεση συζητάμε όταν τα σκουπίδια συσσωρεύονται έξω από την πόρτα άλλων, όταν απειλούν την υγεία άλλων. Γι' αυτό η συζήτηση σας φαίνεται θεωρητική. Ναι, πραγματικά κάπου πρέπει να πάνε τα σκουπίδια. Ποια είναι όμως τα κριτήρια που βάζετε? Είναι επιστημονικά? Να, ένα δείγμα επιστημονικότητας από τη μελέτη. Αναφέρεται λοιπόν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ότι ούτε από τα έργα κατασκευής έκτακτου κυτάρου του ΧΥΤΑ, αλλά και των νέων προβλεπόμενων κυτάρων και των έργων μεταβατικής διαχείρισης αναμένονται πλέον επιπτώσεις στη διάρθρωση και στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τι λέει δηλαδή? Ότι μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον η συσσόρευση αποβλήτων σε μια περιοχή χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα. Είναι αυτό επιστημονική τεκμηρίωση για τη χωροθέτηση τέτοιας εγκατάστασης? Είναι επιστημονική τεκμηρίωση ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής έχουν μάθει να ζουν μέσα στην πόχα των σκουπιδιών, μέσα στο έσκοψο του ΧΥΤΑ, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούν να συνεχίζουν να ζουν έτσι. Είναι ή δεν είναι αποκρουστικό και μόνο να αναφέρετε κάτι τέτοιο? Το παραδέχεστε στους κατοίκους αυτών των περιοχών όταν τις επισκέπτεστε? Ή μήπως τους αραδιάζετε γραφικά για να τους πείσετε ότι ο γάιδαρος πετάει? Είναι δυνατόν η μελέτη να μην περιλαμβάνει τίποτα για τις επιπτώσεις στους κατοίκους και στους εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής? Στις επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον δεν υπάρχει καμία ειδική αναφορά στο πρώτο και κύριο περιβαλλοντικό στοιχείο, την ανθρώπινη υγεία. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να είναι κριτήριο για όλους τους περιφερειακούς συμβούλους για να απορρίψουν, να καταψηφίσουν την ΠΕΚ. Πρέπει να γίνει κριτήριο. Η αύξηση των θανάτων από νεοπλασίες κατά 26,5% στη Δυτική Αττική, με το αντίστοιχο ποσοστό να φτάνει το 10 με 12% στην υπόλοιπη Αττική, πρέπει να αποτελέσει κριτήριο. Ούτε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας δεν γνωμοδότησε για την ΠΕΚ, καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις πάνω στο αντικείμενο της υπηρεσίας. Δηλαδή, πάνω στις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Και θα την ψηφίσει το Περιφερειακό Συμβουλίο. Σε αυτό μας καλείται να συνδράμουμε δηλαδή. Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν και για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον. Και εδώ οι εκτιμήσεις της μελέτης, ούτε λίγο ούτε πολύ, λένε ότι θα διαονιστεί η καρκινογόνα αιστεία των εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αποβλήτων του ΧΥΤΑ. Λέει συγκεκριμένα τα έργα της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, λέει παρακάτω, τα έργα της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, ως ήδη κατασκευασμένα και σε λειτουργία εδώ και πολλά έτη, δεν μπορούν να μεταβάλουν περαιτέρω τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής. Η μακροχρόνια λειτουργία. Συγγνώμη, αυτό είναι το κριτήριο. Αυτός είναι ο κατευθυντήριος άξονας των εκτιμήσεων της ΠΕΚ. Και για να συνεχίσουμε, παρακάτω, εξομοιώνει το ΧΥΤΑ με βιομηχανική εγκατάσταση, επισημαίνοντας ότι δεν επιφέρει επιπτώσεις στην ανάπτυξή της. Αλλαγές στο χαρακτήρα και τη γενική φυσιογνωμία αυτής της περιοχής. Μια τέτοια αντιστοιχία από πλευράς καταλληλότητας μιας θέσης προβλέπεται μόνο για την εγκατάσταση μονάδων διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων, δηλαδή για τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε ό,τι αφορά στα δημοτικά απαούλητα. Είναι λαθροχειρία. Και ακόμη χειρότερα, αναφορικά με την ποιότητα ζωής, αναφέρει ότι λέει ότι μέχρι και η αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται από αυτά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί παρά να δώσει και μια θετική αξία στη ζωή των κατοίκων. Εδώ δηλαδή τους λέτε όχι μόνο ότι δεν βλάπτει η υγεία τους, ότι θα έχουν και ωφέλη από τέτοιες εγκαταστάσεις στις αυλές τους. Μήπως να πούνε οι εργαζόμενοι της περιοχής. Είναι ή δεν είναι διαστρέβλωση της καθημερινής πραγματικότητας που βιώνουν οι χιλιάδες κάτοικοι αυτών των περιοχών? Είναι ή δεν είναι? Γιατί αυτό που λένε οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι είναι δεύτερη ζωή δεν έχουμε για να σας χαρίσουμε αυτή. Τέλος, αποφεύγεται κάθε αξιολόγηση των ευρημάτων. Υπόθηκε και από την παρέμβαση του επικεφαλής, υποθέτω θα υποθεί και παρακάτω πιο αναλυτικά, αποφεύγεται κάθε αξιολόγηση των ευρημάτων του 14μηνου προγράμματος χημικών και βιολογικών αναλύσεων των νερών που πραγματοποιήθηκε στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και ιδιαίτερα στο ΧΥΤΑ Φιλής. Ακόμα όμως και με αυτά τα λήψα στοιχεία, η ΜΠΕΝ ήδη προαναγγέλει ότι οι παράμετροι που έχουν μετρηθεί έχουν μια σταθερή υπέρβαση των ορίων. Και να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται για εγκεκριμένη εγκατάσταση, αφού επί 16 χρόνια τώρα η ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής ούτε περιβαλλοντική έγκριση διαθέτει, ούτε άλλο διοικητικό έγγραφο για την νόμιμη λειτουργία της ως τέτοια. Θεωρούμε ότι οι λόγοι για τους οποίους θα καταψηφίσουμε ως λαϊκή συσπήρωση την εν λόγω ΜΠΕ, αλλά και οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι κάτι περισσότερο από οφθαλμοφανής. Δεν θα συνηγορήσουμε ούτε στη δημιουργία αυτού του συνοικού τείχου σκουπιδιών, όπως το έχουν χαρακτηρίσει σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας, ούτε βέβαια στη συνέχιση αυτού του εγκλήματος ενάντια στην υγεία του λαού της περιοχής και του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε, κυρία Χρονοπούλου.